υπάρχει αυτές τις μέρες εξέλιξη μία ανεύθυνη επιχείρηση αξιοποίησης ενός πολύ σοβαρού προβλήματος. Το μεταναστευτικό και το προσφυγικό πρόβλημα όντως βρίσκεται σε μια καμπή που προκύπτουν επιπτώσεις πολύ σοβαρές και για τη χώρα μας και για την Ευρώπη. Και από την πρώτη στιγμή έχουμε συντονισμένες δράσεις και σχεδιασμούς όλων των συναρμόδιων Υπουργείων για να έχουμε προετοιμασία και έγκαιρη δυνατότητα αντιμετώπισης σε συνθήκες καθόλου εύκολες. Αυτό που συμβαίνει είναι ένα πραγματικό γεγονός. Δεν οφείλεται, όπως εύκολα σπέβδουν να διακηρύξουν οι πολιτικοί, σε κάποια δίθεν πολιτική ανοιχτών συνόρων της σημερινής κυβέρνησης. Θα σας πω μόνο, σύμφωνα με την επίσημη έκθεση που έχω στα χέρια μου, που έδωσαν από την πρώτη στιγμή ο αρχηγός και οι αξιωματικοί επιτελείς του αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνική Ακτοφυλακή, ότι 2014 οι μεταναστευτικές ροές σε ολόκληρο το Ανατολικό Αιγαίο αυξήθηκαν σε ποσοστό 285% σε σχέση με το 2013. Είναι μία πραγματικότητα που έχει ξεκινήσει από τότε, από το 2014, εξαιτίας των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή αλλά κυρίως στη Συρία, και που φυσικά επιδεινώνεται διαρκώς και το πρόβλημα διωγγώνεται. Πράγματι έχουμε αυξημένες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές και θα έχουμε μεγαλύτερες, και γι' αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σοβαρά και συνδυασμένα, αλλά ας αφήσουμε τη μικροπολιτική στην άκρη. Δεν βοηθά κανέναν.